στον απόϊχο του ένα του χειμερινού κυπέλου ρήψεων με μέρο τη διοργάνωση να λαμβάνει η χώρα στο στάδιο ελευθερία, παρότι το Ταρτάν δεν χρησιμοποιήθηκε, ξύπνησαν μνήμε για την κάκιστη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, με του αρμόδιου φορεί να αναφέρουν πω αναμένουν για τον επόμενο ανάδοχο. Με τον πρόεδρο του ΕΑΚΙ Μένανδρο Παντελίδη να είχε πρόσφατα συνάντηση με τον αναπληρωτή Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι και το έργο να αποτελεί ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αφήνεται να νοηθεί ότι στόχο είναι να υπάρξει αποκατάσταση του Ταρτάν εντό του έτου που διανύουμε, κάτι που αποτελεί ευχή σε έργο να αναλογιστούμε ότι οι συγκεκριμένε εγκαταστάσει θα μπορούσαν να αποτελέσουν στολίδι για την πόλη του Ηρακλείου και παράλληλα να φιλοξενήσουν εξ ολοκλήρου μεγάλε διοργανώσει του Στίβου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν Μάιο του 2020 όταν έκλεισε το ιστορικό στάδιο για να αντικατασταθεί το Ταρτάν με τον τότε Υπουργό Αθλητισμού να κάνει λόγο για στολίδι και το έργο να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του ίδιου έτου. Ωστόσο, λίγου μήνε αργότερα απεδείχθη ότι είχαμε να κάνουμε με προϊόν κακοτεχνία με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονε αντιδράσει από το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο που τότε δήλωνε ότι δεν θα παραλάβει το έργο αν δεν άρτιο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, τον Φεβρουάριο του 2022 σκάει ξανά το ταρτά. Ενώ ένα χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2023, το διοικητικό εφετείο Χανίων απορρίπτει την αίτηση του εργολάβου περί αναστολή εκτέλεση έκπτωση του λόγω κακοτεχνιών στην αντικατάσταση. Έκτοτε, μέχρι και σήμερα, τον Φεβρουάριο του 2024, δεν έχει υπάρξει αποκατάσταση του Ταρτάν με του αθλητέ να αναγκάζονται να κάνουν κατά τη διάρκεια τη προπόνησή του, τη στιγμή που κινδυνεύει η σωματική του ακαιρεότητα. Ενώ όπω είναι λογικό, δεν δύναται να φιλοξενηθούν διοργανώσει που θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το Ταρτάν. Έχουμε πάει σε πάρα πολλού αγώνε σε πολλέ χώρε. Ε... Οι συνθήκε πρέπει να βελτιωθούν οπωσδήποτε, ειδικά στο γήπεδο τη Ελευθερία για το Ταρτάν. Είναι κρίμα να υπάρχει τόσο όμορφο μέρο για να αγωνιστούν τα παιδιά και να χάνουμε λόγω του Ταρτάν. Είναι πολύ κακό, θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε πάρα πολλού αγώνε.